γνωρίζοντας ότι η συμβολή σας ήταν καθοριστική στη διάσπαση του ενιαίου Δήμου, αλλά και τη στήριξη υποψηφιότητας Βέρου στο νεοσύστατο Δήμο, η παραίτησή σας έκανε αίσθηση. Ο λόγος της παραίτησής σας ήταν η υπόθεση Αφεντέλη ή ήταν η αφορμή? Μήπως είχε προηγηθεί κάτι άλλο? Είναι αλήθεια ότι μαζί με πάρα πολλούς ανθρώπους της Λέσβου, ολόκληρης της Λέσβου, όχι μονάχα της Δυτικής Λέσβου, ενεργοποιηθήκαμε και εγώ, όπως και ο Δήμαρχος, για την διάσπαση του Δήμου. Διότι ο Δήμος ο οποίος δημιουργήθηκε, ο ενιαίος Δήμος με τον Καλλικράτη, ήταν αδύνατο να διοικηθεί. Έπρεπε λοιπόν να δραστηριοποιηθούμε. Και μεταξύ των χιλιάδων ανθρώπων που δραστηριοποιήθηκαν, ήμουνα ένας και εγώ από αυτούς. Πιθανόν δόθηκε μεγαλύτερη εντύπωση επειδή ήμουνα Δήμαρχος. Όπως συνεισέφερα εγώ, συνεισέφεραν και πάρα πολλοί άνθρωποι, επώνυμοι αλλά και ανώνυμοι. Και σε αυτούς, σε όλους αυτούς, οφείλουμε τη διάσπαση του Δήμου και κυρίως την οφείλουμε στην τότε κυβέρνηση και στα τοπικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι αφουγκράστηκαν το θέμα και το προχώρησαν. Το θέμα αυτό είχε φτάσει πολλές φορές στη Βουλή. Παρ' όλα αυτά όμως, κανείς δεν τόλμησε να το αγγίξει. Από όλες τις παρατάξεις, ακόμη και από την παράταξη του ΠΑΣΟΚ τότε, το οποίο ήταν και η αιτία που δημιούργησε τον Καλλικράτη και δημιούργησε και όλη αυτή την κατάσταση. Έγινε λοιπόν η διάσπαση και εν ώψη αυτής της διάσπασης συνεργάστηκα, όχι στο ψηφοδέλτιο, συνεργάστηκα για να δημιουργήσουμε ένα σωστό Δήμο με τον φίλο μου και συμπατριώτη μου, τον Άκη το Βέρο. Στην ερώτηση που μου κάνατε, εάν το αφεντέλη ήταν η αιτία ή αν υπήρχαν και άλλες, για να λέμε την αλήθεια, δεν ήταν η πρώτη φορά που ήρθα σε διαφωνία, όχι σε ρήξη. Σε ρήξη δεν ήρθα ποτέ. Μία φορά μάλιστα αναγκάστηκα να υποβάλω και έγγραφη παραίτηση και ήταν στο πρώτο τετράμινο της θητείας μας, για πολύ σημαντικούς λόγους δυσλειτουργίας του Δήμου. Εμένα αυτό που ήταν στην αρμοδιότητά μου και όφιλα να κάνω χάρη των πολιτών και των δημοτών ήταν η ορθή λειτουργία του Δήμου. Όταν λοιπόν δεν λειτουργεί θεσμικά ο Δήμος και τα όργανα που εκπροσωπούν το Δήμο και ορισμένοι έχουν εξουσίες που δεν τις δίνει ο νόμος, αλλά τις δίνει είτε ο Δήμαρχος είτε οποιοδήποτε άλλος, ή αυθαιρετούν παίρνοντας μόνες, ήμουν υποχρεωμένος να αντιδράσω. Ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, το οποίο έχει δημιουργηθεί από τους πρώτους μήνες, για να μην πω από τον πρώτο μήνα, ήταν η έλλειψη συνεννόησης και συναπόφασης των δημοτικών αρχόντων, της Δημοτικής Αρχής, των εκλεγμένων δηλαδή, με τον Δήμαρχο, καθώς επίσης και με τον συνδυασμό ο οποίος συνεργάστηκε, δεν υπήρχε απόλυτη πλειοψηφία. Θεωρούσα, έτσι το έκρινα και έτσι το κρίνω, μπορεί να είναι και λάθος αυτό, ότι θα έπρεπε η Δημοτική Αρχή να συνεδριάζει τακτικά, να βλέπει πού πηγαίνει, να βλέπει αν υλοποιούνται τα προγράμματα αυτά που υποσχεθήκαμε στον κόσμο, να βλέπουμε αν γίνονται αυτά και πού βαδίζει ο Δήμος. Αυτό όμως δεν γινότανε. Κατ' επανάληψη αναγκάστηκα να το ζητήσω και επιτακτικά μάλιστα, και κάθε φορά που επέμενα γινόταν όλο πιο δύσκολα τα πράγματα. Οπότε κατάλαβα ότι δεν υπήρχε διάθεση. Και αυτό σήμαινε ότι ο Δήμος πήγαινε να γίνει ενδός ανδρός αρχή. Κάτι που δεν συνάδει με την τοπική αυτοδιοίκηση. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι συλλογικό όργανο. Δεν είναι το αποφασίζομαι από έναν άνθρωπο. Οι αποφάσεις παίρνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και να σας πω και κάτι άλλο, το οποίο δυστυχώς δεν είναι στην κουλτούρα τη δική μας. Η Δημοτική Αρχή είτε έχει πλειοψηφία είτε δεν έχει, οφείλει πάντοτε να λαμβάνει υπόψη και τις θέσεις της μειοψηφίας. Έτσι να συνδιαμορφώνουν, διότι σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο, όταν έχεις με το 40%, 42% έχεις τους περισσότερους συμβούλους απ' έξω και απέναντί σου, υπάρχει μια κοινωνία του 60%
που δεν σε ψήφισε. Αυτή η κοινωνία εκφράζεται μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο με τους συνδυασμούς της μειοψηφίας. Αυτοί φέρουν το λόγο αυτών των ανθρώπων. Εσύ δεν εκπροσωπείς μόνον αυτούς που σε εξέλεξαν. Εκπροσωπείς όλο το Δήμο. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, εάν έχεις αυτοδιοικητική κουλτούρα, θα πρέπει να λαμβάνεις υπόψη και να συζητάς, να μην υποτιμάς τους δίθεν αντιπάλους σου, δεν είναι αντίπαλοι, έτσι, εργάζονται και αυτοί για το καλό του Δήμου. Δυστυχώς αυτό δεν υπήρξε. Και με τον καιρό αυτό συνέχεια δημιουργούσε μεγαλύτερες προστριβές, οι οποίες ποτέ οι προστριβές σε ένα δημοτικό συμβούλιο δεν κάνουν καλό. Και η δυσλειτουργία αυτή κορυφώθηκε με την υπόθεση στο Αφεντέλη, που εκεί πλέον τα πράγματα φάνηκαν ότι δεν υπάρχει καν δημοτικό συμβούλιο. Πριν προχωρήσουμε στην υπόθεση Αφεντέλη, η παρέτησή σας προκάλεσε αναταράξεις αλλά και έκανε αίσθηση στην ευρύτερη περιοχή. Οι σύμβουλοι της Δημοτικής Παράταξης στην επιχείρηση στήριξης του Δημάρχου κατέκριναν την επιλογή σας. Τι έχετε να απαντήσετε και σε αυτό, και θεωρείτε ότι υπάρχουν κάποιοι εντός της Δημοτικής Αρχής που σας θεωρούσαν αντίπαλο και σας θεωρούν ακόμη? Δεν το θεωρώ αυτό. Από την Δημοτική Αρχή να με θεωρούσε κάποιος αντίπαλο, δεν το έδειξε τουλάχιστον. Εάν στο πίσω μέρος του μυαλού μόνο του Δημάρχου μπορούσε να υπάρχει, δεν το ξέρω αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι έδωσα ποτέ τέτοια δείγματα γραφής, διότι αν ήθελα θα ήμουν δήμαρχος, όχι υποψήφιος, δήμαρχος την προηγούμενη τετραετία. Δεν το ήθελα, επομένως δεν είχε κανένα λόγο να έχει τέτοιους φόβους. Τώρα, στο ερώτημα που θέσατε, που είναι κέριο μετά την παρέτησή μου, ότι ήρθε η Δημοτική Αρχή, όχι το Δημοτικό Συμβούλιο, και η σημασία αυτό, η Δημοτική Αρχή, η οποία είπε ότι στηρίζουμε τις ενέργειες του Δημάρχου για το Αφεντέλη. Να το δούμε λοιπόν αυτό, διότι αυτό αποτελούσε ύβρι αυτή η απόφαση, η οποία είναι και ανυπόγραφη. Το δήλωσαν απλώς για να το δηλώσουν, για να στηρίξουν δήθεν τον Δήμαρχο, αλλά αυτό αποτελεί ύβρι για τους ίδιους και για το Δημοτικό Συμβούλιο. Και θα σου το εξηγήσω γιατί. Όταν παίρνεις μια απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία μάλιστα για πρώτη φορά στα χρονικά του Δήμου Δυτικής Λέσβου ήταν ομόφωνη με 33 ψήφους, όλοι οι παρόντες ψήφισαν για το Αφεντέλη να μην οικοδομηθεί, να μείνει εδώ με την περιοχή και να δούμε τον τρόπο με τον οποίο, αναθέσουμε σε δικηγόρο, με τον οποίο θα ανακληθεί, και αυτό είναι μια απόφαση την οποία δεν ψηφίζει ο Δήμαρχος, την ψηφίζουν όλοι οι άλλοι πλην του Δήμαρχου, έτσι ο Δήμαρχος δεν ψηφίζει, είναι γεγονός, είναι γνωστό όπως θα πω, την απόφαση αυτή οφείλει στις στηρίξεις. Εάν ο Δήμαρχος είχε αντίρρηση για την απόφαση αυτή, είχε το δικαίωμα, όπως κάθε πολίτης, να προσφύγει στην απογεννημένη διοίκηση και να πει αυτό είναι παράνομο. Δεν το εκτελώ, διότι αν το εκτελέσω υπάρχουν αυτές οι συνέπειες ή διότι λέει έτσι και έτσι ο νόμος. Ο Δήμαρχος δεν το έκανε. Όφιλε να το υλοποιήσει. Η Δημοτική Αρχή, δηλαδή οι 11-12 σύμβουλοι του Δημάρχου που έχουν εκλεγεί μαζί του, είπαν ότι στηρίζουν τις ενέργειες του Δημάρχου. Οι ενέργειες του Δημάρχου ποιες ήτανε? Να μην υλοποιήσουν τη δική τους την απόφαση. Δηλαδή, να το πω μεταφορικά και λίγο σκληρά, έφτισε ο Δήμαρχος την απόφαση και δια της αποφάσεως του συμβούλου του και τους αντιδημάρχους και λένε αυτοί καλά μας έκανε. Αυτό είπαν στην ουσία. Η σωστή θέση των αυτοδιοικητικών, ξέρετε ποια θα ήταν? Πριν παραιτηθώ εγώ, να παραιτηθούν οι ίδιοι. Και πρώτος από όλους έπρεπε να αντιθεί ο πρόεδρος, ο οποίος πήρε μια απόφαση και τη βάλαμε στο εικονοστάσι. Οι δικές μου ενέργειες λοιπόν, πριν παραιτηθώ, οι έγγραφες ενέργειες που στηριζόταν στον νόμο και στη διατάξη νόμου, που στηριζόταν στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύσσωμο του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και στην γνωμοδότηση του ειδικού νομικού συμβούλου που πήραμε και τον οποίο πλήρωσε ο Δήμος. Την απόφαση αυτή είπα ότι θα πρέπει να την υλοποιήσουν και με ποιον τρόπο.
Η πολεοδομία δεν το έκανε. Εγώ δεν αποτάνθηκα ποτέ στο δήμαρχο για το θέμα αυτό. Θέλησε όμως ο δήμαρχος για να καλύψει την μη ενέργεια της πολεοδομικής αρχής να βγει και να κάνει την ίδια μέρα δηλώσεις ότι εγώ δεν ενεργώ με το αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Θα τον παρακαλούσα να βγάλει το έγγραφο και να το δείξει στον κόσμο. Με ποιο έγγραφο του είπα εγώ να αποφασίσει και να διατάξει? Δεν το είπα ποτέ. Αν είχα το δικαίωμα να το κάνω, δηλαδή να πω σας διατάσσω να το κάνετε, θα το έκανα εγώ. Δεν θα το ζητούσα από τον δήμαρχο να το κάνει. Δεν το έκανα. Είπα το τι πρέπει να κάνει η υπηρεσία σύμφωνα με τον νόμο. Ούτε τους διέταξε. Τους είπα ότι οφείλεται να εφαρμόσω τον νόμο. Και τα έγγραφα αυτά τα έχω εδώ. Και μάλιστα δύο έγγραφα τα οποία βασίζονται στους νόμους, στις διατάξεις, στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και στην γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου. Δεν υλοποιήθηκαν. Αυτό λοιπόν τι σήμαινε? Παντελή κατάλυση της τοπικής της Δημοτικής Αρχής, του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό όμως εγώ δεν μπορούσα να το ανεχθώ. Γι' αυτόν τον λόγο και δεδομένου ότι είμαι και παλαιός αυτοδιοικητικός και δεν είχα λόγους να βρίσκομαι σε μια θέση απλώς για τη θέση, θεώρησα ότι είναι σωστό να παραιτηθώ. Και παραιτήθηκα. Κάθε αυτοδιοίκηση σε κάθε εποχή βάζει τις δικές της προτεραιότητες. Η προτεραιότητα που είχε βάλει η Δημοτική Αρχή το 1963, η Δημοτική Αρχή της Ερεσού, του μικρού Δήμου Ερεσού τότε, ήταν πια να αναπτύξει την περιοχή της σκάλας Ερεσού, η οποία είναι τουριστική περιοχή. Όπως έκαναν λοιπόν πολλές άλλες περιοχές, και ο Δήμος Ερεσού σκέφτηκε να κάνει τουριστική αξιοποίηση πάνω στο χώρο αυτόν της παραλίας. Το απαράδεκτο ήταν ότι ενώ είχε τόσους χώρους να κάνει την ανάπτυξη, δυστυχώς πρότεινε την παραλία. Αλλά δεν ήταν δική της. Τι έκανε λοιπόν? Την έκανε δική της. Την έκανε δική της, κατά τη γνώμη τη δική μου, παράνομα. Πώς την έκανε δική της? Έρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο και ενέγραψαν την παραλία αυτή, την άγονη παραλία, την αμμώδη παραλία, έτσι αναφέρομαι στα έγγραφά τους, στο κοινοτικό κτηματολόγιο. Ότι είναι δηλαδή δική της περιουσία. Θα μπορούσε κάποιος να πει για τότε ότι ήταν μια έξυπνη κίνηση των τοπικών αρχόντων. Την ενέγραψε, την πούλησε ολόκληρη για να γίνουν ξενοδοχεία. Στην τουριστική εταιρεία Λέσβου πουλήθηκε. Όπως πουλήθηκαν και άλλες εκτάσεις. Ναι, αλλά δεν πρέπει να θέλεις τίτλος ιδιοκτησίας. Αυτό ακριβώς. Δεν υπάρχει κανένας τίτλος ιδιοκτησίας. Αυτό το οποίο εσείς, η δημοσιογράφος, η νέα κοπέλα, το αντιληφθήκατε χωρίς να το πούμε και τι το έχουμε πει κατ' επανάληψη, δεν εννοεί η Δημοτική Αρχή στις οποίες ήρθε ο κόμπος στο χτένι να το λάβει υπόψη. Ότι δεν υπήρχε κανένας τίτλος κυριότητας και δεν δημιουργείται τίτλος κυριότητος με την εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων. Έχω εδώ και θα τις παραδώσω στους αρμόδιους ανθρώπους αποφάσεις του πρωτοδικείου και του εφετείου που αφορούν ακριβώς το ίδιο θέμα, όχι για το αφεντέλη αλλά για παραπλήσια περιοχή, την οποία μια κοινότητα την ενέγραψε στο κτηματολόγιο, την είχε σαν δική της ως βοσκότοπο, παραχώρησε τμήματα και τελικά ήρθε το δημόσιο και την πήρε πίσω. Διότι αυτή δεν ανήκε ποτέ, ούτε απέκτησε τίτλο κυριότητας με το να εγγράψει μια έκταση στο κοινοτικό κτηματολόγιο. Για να την πάρεις πίσω όμως, χρειάζεται να το θέλεις να το πάρεις πίσω. Από τον καιρό που έχει δημιουργηθεί το πρόβλημα αυτό, δηλαδή το πρόβλημα άρχισε να δημιουργείται από τον καιρό που ξεκίνησε ο ιδιοκτήτης που έχει αγοράσει, να λέμε την πραγματικότητα, να θέλει να οικοδομήσει.
Μέχρι ότου δεν οικοδομούσα, θεωρούσε ο καθένας ότι δεν μπορεί, δεν υπάρχει δυνατότητα πάνω σε μια αμμώδη παραλία να πάει κάποιος να χτίσει. Και μάλιστα να χτίσει με την συνένεση της τοπικής αρχής του Δήμου. Αυτά λοιπόν τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν, δεν είναι διατεθειμένη η τοπική αρχή να τα λάβει. Οφείλουν να κάνουν μια αγωγή έτσι ώστε να μην έχει το δικαίωμα οποιαδήποτε δημοτική αρχή ή υπηρεσία να εκδώσει άδεια οικοδομής πάνω στην παραλία. Αυτό για να γίνει, έτσι τυπικά που θα μπορούσε κάλλιστα να πει ότι υπάρχει αμφισβήτηση και τελειώνει η ιστορία και πράγματι υπάρχει αμφισβήτηση, τα οποία έχουμε πει κλπ. Δεν θέλει να το κάνει. Και η αμφισβήτηση αυτή που λέω εγώ δεν αφορά μόνο τα 11 στρέμματα ή τα 16 στρέμματα που φέρεται ότι έχει η ιδιοκτήτρια, αφορά το σύνολο της παραλίας. Διότι κανείς δεν αποκλείει ένας άλλος ή μια άλλη δημοτική αρχή που δεν θα έχει ευαισθησίες περιβαλλοντικές την έκταση αυτή να την πουλήσει και να δούμε μεθαύριο ό,τι υπάρχει από τη μια μεριά να υπάρχει και από την άλλη, δηλαδή να εξαφανιστεί παντελώς η παραλία. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, επειδή αυτό ήταν πάντοτε παραλία με την έννοια όχι του Αιγιαλού και της παραλίας που καθορίζει μια διοικητική αρχή κλπ. Αλλά ήταν μια παραλία η οποία ήταν στην κοινή χρήση των ανθρώπων, έτσι θα πρέπει να παραμείνει. Να μην έχει ούτε το δημόσιο το δικαίωμα να οικοδομήσει εκεί. Αυτά μπορούμε να τα προστατεύσουμε με δικαστικές αποφάσεις, τις οποίες όμως για να τις βγάλουμε πρέπει να κινηθούμε. Για να κινηθούμε πρέπει να το αποφασίσουμε. Δεν το αποφασίζουμε. Αυτό είναι. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη Βάστρη, που είναι ένα θέμα που έχει έρθει στο επίκεντρο του τελευταίου διάστημα και που κρατάει χρόνια, ποια είναι η δική σας θέση? Για να γίνει οποιαδήποτε δομή, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειάζεται να υπάρχει συνένεση της κοινωνίας. Χωρίς τη συνένεση αυτή δεν μπορεί να γίνει κάτι. Έρχεται ο υπουργός, ο κ. Μηταράκης, και λέει: το 75% των κατοίκων της Λέσβου θέλουν να γίνει, της Χίου, θέλουν να γίνει κλειστή δομή. Έρχονται οι άλλοι και λέει: ούτε το 10% δεν το θέλουν. Το Σύνταγμα προβλέπει τι γίνεται στις περιπτώσεις αυτές. Κάνε δημοψήφισμα. Να το έχεις αν θέλεις να αντιδράσεις στους Ευρωπαίους. Δεν το κάνουν. Θα μπορούσαν να το κάνουν και τώρα. Βλέπετε όμως ότι υπάρχει μία λοξοδρόμηση στο θέμα. Αυτοί που ξεκίνησαν το 2020 και σήκωσαν μπατιγέρα και έγιναν και ήρωες και δικαίως, σήμερα από αυτούς μόνο ο ένας υπάρχει. Εγώ τουλάχιστον προχθές είδα μονάχα τον Κώστα τον Μουντζούρη. Ένα θέμα που έχει τόσο πολύ πληγώσει τον κόσμο και τόσο πολύ ανησυχήσει, αυτοί οι οποίοι ηγούνται οφείλουν να ηγούνται και εκεί. Αυτό θέλω να πιστεύω ότι ήταν τυχαίο. Το ότι έλειπαν οι άλλοι δύο δήμαρχοι, βεβαίως ο ένας δήμαρχος έχει δηλώσει ότι είναι υπέρ της δομής, οπότε δεν θα τον δούμε και ποτέ. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι η απουσία του δημάρχου Δυτικής Λέσβου ήταν τυχαία και όχι προμελετημένη. Έτσι, διότι άλλο πράγμα, αλλιώς αισθάνεται ο πολίτης, ο δημότης, όταν έχει τον αρχηγό του, τον δήμαρχό του μπροστάρι, και άλλο όταν στέρνει μία τον ένα αντιδήμαρχο, μία τον άλλον ή μια ομάδα αντιδημάρχων. Δυστυχώς στην εποχή μας οι νόμοι και τα συντάγματα ερμηνεύονται κατά το δοκούν και σύμφωνα με το τι θέλει η κάθε εξουσία, από την μικρότερη μέχρι τη μεγαλύτερη. Νομίζω ότι εναντίον της θέλησης του κόσμου δεν μπορεί να γίνει κάτι. Και υπάρχουν κίνδυνοι. Οι εποχές είναι τέτοιες. Σε άλλες εποχές ενδεχόμενα θα μπορούσαν να μην υπάρχουν τόσες μεγάλες αντιδράσεις. Οι εποχές όμως είναι τέτοιες, πονηρές. Και οι διεκδικήσεις που γίνονται στον χώρο που βρίσκονται τα νησιά που λένε να κάνουν τις δομές είναι τέτοιες που μπορεί να μας βάλουν και σε άλλες σκέψεις. Το θέμα είναι όμως το δημόσιο συμφέρον. Αυτό λέει ότι μπορούμε να καταστρέψουμε τα δάση ή μπορούμε να παραβιάσουμε και τους νόμους έτσι για να κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε σε ένα σημείο? Δεν το νομίζω. Δηλαδή δίνουν κακά δείγματα γραφής. Κύριε Λευθερίου,
Να σας περιμένουμε υποψήφιους στις επόμενες εκλογές. Είναι λίγο νωρίς να το πείτε. Εγώ, να σου πω, ποτέ μην πεις ποτέ για τίποτα και ποτέ μην πεις θα το κάνω ή δεν θα το κάνω. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να σας πω. Ούτε δεν είχα βεβαίως καμία πρόθεση. Όλα θα εξαρτηθούν από το πώς πάνε τα πράγματα. Αυτό που με ενδιαφέρει πάντως είναι το καλό του τόπου. Και αν μπορώ να βοηθήσω για το καλό του τόπου θα το κάνω. Όπως το έκανα και τώρα. Και όταν δεν μπορώ να το κάνω, είμαι υποχρεωμένος να πω ότι δεν γίνεται αυτό που ήθελα και φεύγω. Αυτό που έκανα.